Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Τι ωραίο θέμα έχουμε σήμερα! Όπως διαβάσατε και στον τίτλο του βίντεο, έρωτα στα χρόνια της σαπουνόπερας. Γεια σας κυρία Θέκλα. Γεια σου αγάπη μου. Είμαι μια κοπέλα 26 χρονών και σας παρακολουθώ τα τελευταία 4 χρόνια. Θαυμάζω πολύ το έργο σας και την αμεσότητα με την οποία παρέχετε σε όλους εμάς τις γνώσεις σας. Σε ευχαριστώ πολύ. Μέσω αυτής αντιλήφθηκα πριν περίπου 4 χρόνια τι σημαίνει αδιάγνωστος εραστής, πώς συμπεριφέρεται, πόσο τοξικός και χειριστικός είναι. Απομακρύνθηκα έτσι με πολύ πόνο από τον πρώτο μου έρωτα, ξεμπροστιάζοντάς τον, στα 22 σου, μπράβο, ο οποίος ήταν μια ελεύθερη σχέση διαρκείας, στην οποία ήθελα μόνο εγώ να είμαστε μαζί. Στην επόμενη προσπάθεια μου στον έρωτα έκανα μια σχέση σχεδόν 3 μηνών, με ένα παιδί που τον ήθελα και με ήθελε, μάλλον εγώ πάλι λίγο παραπάνω. Με τη διαφορά ότι μου φερόταν καλά και η επικοινωνία ήταν καθημερινή. Δυστυχώς αυτός θα έφευγε στο εξωτερικό για σπουδές, οπότε και διακόψαμε ό,τι υπήρχε. Έχοντας αυτές τις δύο εμπειρίες και μαθαίνοντας ότι ο πρώτος μου έρωτας είχε κάνει σχέση, ενώ με εμένα αρνιόταν πεισματικά να κάνουμε κανονική σχέση, αποφάσισα να δώσω μία ευκαιρία σε ένα παιδί καλό, λίγο μικρότερό μου, το οποίο προσπαθούσε πολύ να με κατακτήσει. Ο χρόνος κύλησε, ήμασταν μαζί ένα χρόνο και ενώ περνούσα καλά και μου συμπεριφερόταν υπέροχα, δεν ένιωθα τον έρωτα που είχα βιώσει τις προηγούμενες φορές. Αυτό με έκανε πάντα να σκέφτομαι ότι κάποτε όλο αυτό θα τελείωνε. Αφού χωρίσαμε, τελείωσε δηλαδή, γύρισα στην πόλη που γεννήθηκα ως εργαζόμενη πια, και δέχτηκα ένα αγγίμα κριτικής στα 26 σου, κορίτσι μου. Wow. Πολύ οπισθοδρομικός τρόπος σκέψης. Για το πότε θα βρω κάποιον για να σοβαρευτώ. Εδώ και ένα χρόνο λοιπόν, άρα στα 25 σου δέχτηκες κύμα κριτικής. Wow. Είμαι μόνη μου, έχω κάνει προσπάθειες με διάφορα ραντεβού που δεν καταλήγουν κάπου. Νιώθω μια απογοήτευση για το αν θα βρω κάποιον να μου κάνει το κλικ στην επαρχία και μια τεράστια πίεση κοινωνική ότι ο χρόνος μου τελειώνει. Ο χρόνος σου σε καμία περίπτωση δεν τελειώνει ούτε στα 26 που είσαι εσύ, ούτε στα 46 που είμαι εγώ, 20 ολόκληρα χρόνια μεγαλύτερη σου. Όχι. Λαθασμένο σκεπτικό όλο αυτό ότι τελειώνει ο χρόνος. Ο χρόνος δεν τελειώνει, είναι ατελείωτος ο χρόνος. Τυχαία της προάλλες, λοιπόν, έπεσα σε μία σαπουνόπερα της Λατινικής Αμερικής από τα τέλη του 90, αυτές με τις οποίες μεγαλώσαμε ίσως, πάθαμε διάφορα. Θέλοντας να κάνω εξάσκηση στα ισπανικά που ξέρω, μπράβο που ξέρεις ισπανικά, πολύ η χρήσιμη γλώσσα. Κόλλησα τόσο πολύ με τον έρωτα των πρωταγωνιστών, με την επιμονή και την αθότητα που είχαν, που κοιμόμουν μόνο 5 ώρες τη μέρα για να δω τα επεισόδια και τα σκεφτόμουν κατά τη διάρκεια της μέρας που δεν τα έβλεπα. Κάποια στιγμή άρχισα να κλαίω με αναφιλητά, συγκινημένη, χωρίς να ξέρω γιατί. Σκεφτόμουν λοιπόν και ήθελα να σας ρωτήσω, είναι τόσο καταστροφική η pop κουλτούρα, τόσο και άλλο τόσο, πολύ καταστροφική, είναι. Είναι τόσο καταστροφική λοιπόν η pop κουλτούρα, απέχει έτη φωτός από τη ζωή μας και επιπλέον, η τέτοια ταύτιση με σειρές συνδέεται με το τι έχουμε ζήσει ή τι θα θέλαμε να ζήσουμε. Λοιπόν, φιλενάδε, εσύ δεν τα έχεις ζήσει αυτά. Δεν τα έχεις ζήσει αυτά που βλέπεις στον τέλειο και αψεγάδια στο έρωτα των πρωταγωνιστών της σαπουνόπερας από τη σειρά που ήρθε από τη Λατινική Αμερική και η οποία φτιάχτηκε πριν 30 χρόνια. Δεν τα έχεις ζήσει. Με τίποτα δεν τα έχεις ζήσει. Εύχεσαι να τα ζήσεις. Και τέτοιες σαπουνόπερες, όπως γενικότερα η pop κουλτούρα, με τον τρόπο που τα περιγράφω στο βιβλίο μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», στο πρώτο κεφάλαιο αν δεν κάνω λάθος, για το πώς η pop κουλτούρα επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε και βιώνουμε τον έρωτα, όλα αυτά μας κάνουν ζημιά. Ζημιά. Αυτό είναι το βιβλίο μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», το οποίο έχει κυκλοφορήσει τον Ιούνιο που μας πέρασε, τον Ιούνιο του 2021, από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», το οποίο σου συστήνω να το διαβάσεις, όχι επειδή το έγραψα εγώ, αλλά επειδή ακριβώς μέσα στο βιβλίο υπάρχει μεγάλη αναφορά στο θέμα που ρωτάς. Είναι το πρώτο κεφάλαιο, στη σελίδα 17,
που έχει τίτλο «Οι σημασίες που αποδίδονται στον έρωτα από το περιβάλλον μας και μας επηρεάζουν αρκετά ώστε να μας ταλαιπωρούν». Διαβάζοντας το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, θα πάρεις απαντήσεις σε σχέση με την καταστροφική επίδραση της pop κουλτούρας στην ερωτική μας ζωή, και διαβάζοντας ολόκληρο το βιβλίο θα πάρεις και μια ολοκληρωμένη απάντηση σε σχέση με το τι είναι ο έρωτας. Αν ο έρωτας είναι αυτό που βλέπουμε στις σαπουνόπερες ή αν ο έρωτας είναι κάτι διαφορετικό. Πριν λίγες ώρες μιλούσα με μια κοπέλα η οποία είναι γύρω στα 35 και η οποία για πρώτη φορά στη ζωή της έχει μια υγιή ερωτική σχέση. Είχε και άλλες σχέσεις προηγουμένως στη ζωή της, αλλά για πρώτη φορά έχει μια σχέση με έναν άνθρωπο με τον οποίο ταιριάζουν, με τον οποίο έχουν παρόμοιες αρχές και αξίες και με τον οποίο έχουν παρόμοια αγαθά κίνητρα για τη σχέση τους. Και μου έλεγε η κοπέλα αυτή, είμαστε 10 μήνες μαζί με αυτόν τον άνδρα και νιώθω ότι αυτοί 10 μήνες είχαν μέσα πολλή δουλειά. Και έτσι είναι άραγε οι πραγματικές σχέσεις, χρειάζονται δουλειά, και της είπα ναι, χρειάζονται δουλειά, αλλά δουλειά η οποία να έχει αποτελέσματα. Δηλαδή, για να εξηγηθώ, δεν υπάρχει σχέση η οποία να είναι μαγική, η οποία να ξεκινά με ένα μαγικό τρόπο όπως ξεκινούν οι έρωτες και οι σχέσεις στις σαπουνόπερες, η οποία να κυλάει αβίαστα, χωρίς καμία δυσκολία, χωρίς καμία σύγκρουση απόψεων ή σύγκρουση επιθυμιών ή σύγκρουση συναισθημάτων ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Δεν υπάρχει τέλειος έρωτας, δεν υπάρχει τέλεια σχέση. Υπάρχουν όμως σχέσεις στις οποίες οι δύο άνθρωποι έχουν εντελώς διαφορετικές προσδοκίες και ψάχνουν εντελώς διαφορετικά πλάσματα, πράγματα και πλάσματα. Που όσο και αν δουλέψεις μέσα στις σχέσεις αυτές, δεν θα βγάλεις κάποιο αποτέλεσμα της προκοπής. Υπάρχουν αυτές οι σχέσεις και υπάρχουν και σχέσεις στις οποίες ταιριάζουν οι δύο άνθρωποι, έχουν αρκετά κοινά, έχουν περισσότερα κοινά παρά διαφορές. Έχουν παρόμοια κίνητρα για τη σχέση, αγαθά κίνητρα, και όταν λέω αγαθά κίνητρα εννοώ καλά κίνητρα, όχι παλαβά κίνητρα. Θέλουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν, είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν συναισθηματικά στη σχέση και ενεργειακά να επενδύσουν στη σχέση, δηλαδή να δώσουν το χρόνο τους και το συναίσθημα τους για να αφήσουν αυτή τη σχέση να εξελιχθεί. Και η δουλειά που γίνεται και από τις δύο πλευρές έχει νόημα και έχει αποτέλεσμα. Γιατί σε σχέσεις όπως αυτές που είχες προηγουμένως, εσύ την πρώτη σου σχέση στην οποία ο άλλος δεν ήθελε σχέση, ήθελε χαλαρότητες. Εσύ ήθελε σχέση, αυτός ήθελε χαλαρότητες. Εσύ νιώθες πως ήσουν ερωτευμένοι μαζί του, αυτός ήθελε απλώς να περνάτε καλά. Όσο και αν προσπάθησες, όση προσπάθεια και αν έβαλες, δεν οδήγησε πουθενά αυτό και καταλήξατε στο να χωρίσετε. Όταν εσύ αντιλήφθηκες ότι για σένα εκείνος ο εραστής ήταν αδιάγνωστος, να χωρίσετε. Βέβαια θα μου πεις γιατί μετά από μένα έκανε σχέση, και θα σου απαντήσω δεν ξέρω, αλλά το πιο πιθανόν βρήκε ένα πρόσωπο το οποίο να είναι like-minded, το οποίο να έχει παρόμοιο τρόπο σκέψης με τον ίδιο και μπήκε σε μια διαδικασία να κάνει σχέση η οποία δεν είμαστε σίγουροι αν αυτή η σχέση θα είναι και υγιής και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Δεν μας αφορά και δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει για κάθε άνθρωπο που περνάει από τη ζωή μας είναι αν αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορούσε, ήθελε μαζί μας να δημιουργήσει μια υγιή σχέση. Αν δεν μπορούσε ή αν δεν ήθελε μαζί μας να κάνει μια υγιή σχέση, δεν πρέπει να μας νοιάζει και δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει αν μετά από εμάς ή πριν από εμάς είχε σχέση. Γιατί κάθε σχέση είναι ξεχωριστή, κάθε σχέση είναι διαφορετική, ο συνδυασμός των δύο ανθρώπων σε κάθε σχέση είναι διαφορετικός, η χρονική στιγμή στην οποία ξεκινάει κάθε σχέση είναι διαφορετική και επίσης σχέσεις οι οποίες μας φαίνονται πολύ σπουδαίες σε εμάς απ' έξω μπορεί από μέσα να μην είναι και τόσο καλές. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι βρήκε και κελεπούρη η κοπέλα μετά από εσένα. Η κοπέλα μετά από εσένα μπορεί κάλλιστα να μου στείλει ένα mail και να λέει πόσο πολύ ταλαιπωρούμε με αυτόν τον άνδρα, ο οποίος δεν ξέρει πώς να συνδεθεί μαζί μου και ο οποίος ενώ είμαστε σε σχέση με πληγώνει. Μακάρι να μην ταλαιπωρείται η κοπέλα, αλλά το βλέπω αρκετά πιθανόν. Η δεύτερη σχέση που είχες, με έναν τύπο που όπως περιγράφεις αυτός σε ήθελε περισσότερο, κάτσε να το ξανακοιτάξω για να είμαι σίγουρη. Ναι, η δεύτερη σχέση...
λέει, με ένα παιδί που τον ήθελα και με ήθελε, μάλλον εγώ λίγο παραπάνω, ήταν μια καλή σχέση, αλλά ίσως επειδή εσύ τον ήθελες λίγο παραπάνω και αυτός λίγο λιγότερο, όταν πήγε να σπουδάσει στο εξωτερικό, σου είπε να διακόψετε. Και σε εκείνη τη σχέση, με εκείνον τον άνθρωπο, φαίνεται ότι δεν υπήρχαν αρκετά καύσιμα από την πλευρά του για να συνεχιστεί αυτή η σχέση. Άρα όσο και να προσπαθούσες, όσο και να σου είναι ευγενική, όσο και να προσπαθούσες να εξελίξεις αυτή τη σχέση, από τη στιγμή που ο άλλος ήταν σε εκείνο το πλατό του, είτε ήταν καλός και ευγενικός μεταξύ σου, αλλά δεν ήθελε και πολλά πολλά, δεν μπορούσες να κάνεις κάτι. Στην άλλη, την τρίτη την περίπτωση, στην οποία λες ότι έδωσες μια ευκαιρία σε ένα παιδί καλό λίγο μικρότερο, στην οποία αυτός ήταν ερωτευμένος αλλά εσύ δεν ήσουν ερωτευμένη, είναι ξανά μια περίπτωση στην οποία δεν θέλατε τα ίδια πράγματα και δεν είχατε τα ίδια καύσιμα. Σε εκείνη την περίπτωση εσύ δεν είχες τα ίδια καύσιμα που είχε αυτός για να προχωρήσει αυτή η σχέση, γι' αυτό και τελείωσε. Άρα τι μαθαίνεις, τι μπορεί να μάθεις μέσα από τη σύντομη ερωτική ιστορία σου, ενώ είσαι πολύ μικρή, είσαι 26 χρονών και έχεις τρεις σχέσεις. Είναι μικρή ερωτική ιστορία, μικρή ερωτική ζωή. Είσαι στην αρχή της ερωτικής σου ζωής και στην αρχή της ζωής σου γενικότερα. Τι μπορείς να μάθεις, ότι δεν χρειάζεται να θέλεις μόνο εσύ, πρέπει να θέλει και ο άλλος. Ότι δεν χρειάζεται να θέλει μόνο ο άλλος, δεν αρκεί να θέλει μόνο ο άλλος, πρέπει να θέλεις και εσύ. Άρα, για να δημιουργήσουμε μία φυσιολογική σχέση, μία ρεαλιστική σχέση, μία πραγματική σχέση, όχι μία ονειρική σχέση και τέλεια όπως αυτή που παρουσιάζεται στις σαπουνόπερες, γιατί οι σαπουνόπερες είναι fiction, δεν είναι ζωή. Οι σαπουνόπερες είναι τέχνη και η τέχνη έχει πάντα μέσα το στοιχείο της υπερβολής. Λοιπόν, για να δημιουργήσεις μία πραγματική σχέση, πρέπει και οι δύο οι άνθρωποι να θέλουν ερωτικά ο ένας τον άλλον, να υπάρχει ανάλογη ερωτική έλξη και από τις δύο πλευρές, πρέπει να υπάρχουν παρόμοιες αρχές και αξίες, να λειτουργούν οι δύο άνθρωποι με παρόμοιο τρόπο και να ταιριάζουν στις προτιμήσεις τους, τα ενδιαφέροντα τους, τον τρόπο ζωής που θέλουν να ζήσουν μεταξύ τους, να θέλουν και οι δυο να κάνουν σχέση, δηλαδή να είναι και οι δυο ικανοί για δέσμευση, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι ανίκανοι για δέσμευση, μπορεί να λένε ότι φοβάμαι τη δέσμευση, δεν θέλω τη δέσμευση, αλλά στην πραγματικότητα είναι ανίκανοι για δέσμευση, τουλάχιστον στην παρούσα φάση της ζωής τους. Οπότε έχουμε ταύτιση, τέριασμα απόψεων, χαρακτηριστικών, τρόπου ζωής, ερωτική έλξη και από τις δύο πλευρές, και παρόμοια κίνητρα για τη δημιουργία μιας σχέσης και δέσμευσης και από τις δύο πλευρές. Αυτό, αγάπη μου, δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Και να επιτευχθεί αυτή η ταύτιση, ότι και οι δυο θέλουν τα ίδια πράγματα και οι δυο νιώθουν πράγματα σε παρόμοιο επίπεδο και ένταση. Άρα μην τα βάζεις κάτω, μην απογοητεύεσαι, είσαι νεότατη στα 26 σου, νεότατη, και 36 να ήσουν να θα σου έλεγα ότι είσαι νεότατη και 46 να ήσουν να θα σου έλεγα ότι είσαι νέα. Η ζωή του ανθρώπου είναι μεγάλη. Το μέσος όρος ζωής έχει αυξηθεί, είπαμε, στην εποχή μας. Είναι πάνω από 85 χρόνια το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες στην Ελλάδα σήμερα και στην Ευρώπη γενικότερα. Οπότε σκέψου ότι τώρα είσαι ούτε καν στο 1/3, στο 1/4 της ζωής σου. Και έχεις μέσα σε αυτό το 1/4 είναι και τα χρόνια που μεγάλωνες, που ήσουν βρέφος, νήπιο, παιδί, έφηβη. Άρα δεν σε πιέζει σε καμία περίπτωση ο χρόνος, σε πιέζουν οι ανόητοι μικρόνοες άνθρωποι γύρω σου, στους οποίους πρέπει να τους κόψεις τον αέρα. Έχουμε κάνει κάποια βίντεο στο κανάλι για το πώς απαντούμε όταν μας ρωτάνε αδιάκριτες ερωτήσεις. Ψάξτε να τα βρεις, αδιακρισία, αδιάκριτες ερωτήσεις και Θέκλα στο search του YouTube και θα στα βγάλει. Δες αυτά τα βίντεο έτσι να μπουσταριστείς, να πάρεις δύναμη, να διαβάσεις και τα σχόλια για πολύ εφάνταστες απαντήσεις που δίνουν φίλοι από το κανάλι σε ανάλογες βλακώδεις ερωτήσεις μικρώνων ανθρώπων που δεν έχουν μεγάλο πολύ μυαλό και δεν σκέφτονται μακριά και που θέλουν να τους βάλουν όλους μέσα στο κλουβί και να τους βάλουν όλους να τους τακτοποιήσουν εντός εισαγωγικών και να είναι όλοι παντρεμένοι, να μην έχει κάποιον ελεύθερο, να μην έχει κάποιον ο οποίος είναι διαθέσιμος, γιατί όταν δεν είσαι σε σχέση, είσαι διαθέσιμη, είσαι ελεύθερη, ανά πάσα στιγμή που θα γνωρίσεις έναν άνθρωπο με τον οποίο να ταιριάζεται με τον τρόπο που περιέγραψα προηγουμένως, είσαι διαθέσιμη να δοκιμάσεις
και να δημιουργείς αυτή τη σχέση. Ενώ αν είσαι παντρεμένη, αν είσαι αραβωνιασμένη, αν είσαι μέσα σε σχέση, δεν θα είσαι διαθέσιμη. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς που στα 26 σου δεν έχεις σχέση. Θα υπήρχε λόγος να ανησυχείς αν στα 26 σου είσαι μέσα σε ένα κακό γάμο, μέσα σε μια κακιά σχέση, μέσα σε μια σχέση που να μην σε ικανοποιεί και να μην σε γεμίζει, αν ήσουν ασυμβιβασμένη. Ένας ελεύθερος άνδρας, μια ελεύθερη γυναίκα, ένας ελεύθερος άνθρωπος έχει το πλεονέκτημα ότι ανά πάσα στιγμή όταν προκύψει να συναντήσει έναν άνθρωπο με τον οποίο υπάρχει ταύτιση απόψεων, ταύτιση κινήτρων, είναι και οι δύο διαθέσιμοι και ικανοί για δέσμευση και υπάρχει και ερωτική έλξη ανάλογη και από τις δύο πλευρές, να προχωρήσουν στη δημιουργία μιας σχέσης η οποία δεν θα είναι όπως αυτή στη σαπουνόπερα που παρακολουθείς, αλλά θα είναι μια σχέση που έχει προοπτική, μια σχέση στην οποία όταν δουλεύεις για αυτήν έχεις αποτελέσματα. Ενώ αν είμαστε σε σχέσεις που είναι ατέριαστες, που είναι ασύμβατες σχέσεις, όσο και να δουλέψουμε σε αυτές τις σχέσεις δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Ξαναλέω ότι κανένας έρωτας πραγματικός δεν είναι όπως τον έρωτα στις σαπουνόπερες, ότι η pop κουλτούρα μας επηρεάζει πολύ αρνητικά στις επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας, ότι οι πραγματικές αγάπες, οι πραγματικές σχέσεις και οι πραγματικοί έρωτες έχουν δυσκολίες, έχουν προβλήματα, έχουν όμως το εξής χαρακτηριστικό, ότι όταν δουλεύεις μέσα σε αυτή τη σχέση, όταν προσπαθείς να βελτιώσεις αυτή τη σχέση, έχεις αποτέλεσμα. Και υπάρχει μία συντροφικότητα. Οι δύο άνθρωποι δουλεύουν μαζί για να βελτιώσουν τον εαυτό τους και τη σχέση τους. Ναι, τέτοιες σχέσεις υπάρχουν. Στο βιβλίο μου, στο ξαναδείχνω έρωτας αυτός ο διάγνωστος, υπάρχουν περιστατικά τέτοιων σχέσεων και σχέσεων από τις άλλες, αλλά και τέτοιων σχέσεων. Και το τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο είναι σαν ένα μικρό μυθιστόρημα, περιγράφει την ιστορία δύο ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια τέτοια σχέση. Και πώς αυτή η σχέση μέσα από πολλές δυσκολίες και προβλήματα και πολλή δουλειά που χρειάστηκε να κάνει ο καθένας με τον εαυτό του πρώτα και με τη σχέση έπειτα κατάφεραν να φτάσουν σε καλά σημεία. Σου εύχομαι να βιώσεις ένα έρωτα όχι όπως τις σαπουνόπερες. Έναν έρωτα πραγματικό, αυθεντικό, στο μια σχέση μέσα στην οποία να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, να μην είσαι συμβιβασμένη, να μπορείς να εξελίσσεσαι και να χαίρεις εκτίμησης, σεβασμού, αγάπης και πόθου. Αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά με προσπάθεια. Τα αγαθά κόπισκτώνται. Βλέπεις ένα πολύ ωραίο γυμνασμένο σώμα και λες πω 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 αυτός ο άνδρας πώς έχει αυτό το ωραίο σώμα, έχει καλά γονίδια ή αυτή η γυναίκα πώς έχει αυτό το ωραίο το σώμα, το γυμνασμένο, το fit, το αρμονικό. Όχι. Έχει δουλέψει σκληρά. Έχει ασκηθεί. Έχει κάνει γυμναστική. Έχει κάνει αερόβια άσκηση, έχει κάνει αναερόβια άσκηση, έχει σκοτωθεί στα γυμναστήρια για να έχει αυτό το σώμα, δεν γεννήθηκε με αυτό. Τα αγαθά κόπισκτώνται. Ας το πάρουμε αυτό από την pop κουλτούρα που μας προβάλλει τα ωραία γυμνασμένα σώματα και ας γυμνάσουμε την ψυχή μας εμείς. Ας γυμνάσουμε την καρδιά μας εμείς και το σώμα μας φυσικά, μα θέλουμε, δεν είμαι εναντίον της γυμναστικής. Θα μιλήσω για τη γυμναστική που έχει σχέση με το δικό μου τομέα. Ας γυμνάσουμε τους εαυτούς μας για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια όμορφη σχέση η οποία δεν είναι τέλεια. Δεν είναι χωρίς προβλήματα, αλλά ξαναλέω ότι η δουλειά βάζεις μέσα σε αυτή τη σχέση έχει αποτέλεσμα. Και δεν είναι σαν να ρίχνεις νερό σε ένα πηγάδι χωρίς πάτο, όπως είναι οι περισσότερες ατέριαστες σχέσεις. Την αγάπη μου. Φιλιά.